Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το δελτίο μας σε κλίμα εξαιρετικά δυσάρεστων ειδήσεων. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα Ρεθύμνου. Μηχάνημα έργου εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Ένας 19χρονος, ο οποίος σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου εκτελούσε εργασίες στην περιοχή της Μονής Πρέβελης, έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Πάμε στην Αλκιόνη Χριστοδουλάκη, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες. Αλκιόνη. Δυστυχώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ένας ακόμα νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο. Όπως ανέφερες και εσύ, ένας 19χρονος άντρας ήταν ο οδηγός του εξκαφέα, ο οποίος από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες ανετράπη, έφυγε από την πορεία του και κύλησε σε ένα μικρό γκρεμό κοντά στη Μονή Πρέβελη, με αποτέλεσμα ο άτυχος άντρας να χάσει τη ζωή του και ο συνοδηγός του, ένας 20χρονος άντρας, να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Κοντά στη Μονή Πρέβελη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες εκτελούσαν εργασίες για τη Μονή Πρέβελη με τον εξκαφέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας, φαίνεται πως ο άτυχος οδηγός, ο 19χρονος, δεν είχε δίπλωμα για να κάνει τις συγκεκριμένες εργασίες με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μεταφέρθηκε ο τραυματίας, ο 20χρονος, στην αρχή στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, αλλά κρίθηκε η κατάστασή του πολύ κρίσιμη. Έχει σοβαρά τραύματα σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου του Ρεθύμνου και αναμένεται να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου χρήζει συγκεκριμένη φροντίδα από συγκεκριμένους γιατρούς. Πιθανότατα χρειάζεται να το δει και κάποιος νευροχειρουργός. Δεν υπάρχουν παραπάνω πληροφορίες αυτή τη στιγμή για την κατάσταση της υγείας του. Παρ' όλα αυτά, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε εμείς κρίνουν την κατάστασή του αρκετά κρίσιμη και αναμένεται να μεταφερθεί, όπως ανέφερα, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Τώρα πάμε στο Αμμούδι Αλκιόνη, εκεί όπου μία γυναίκα έσβησε στη θάλασσα. Μία ακόμη τραγωδία σε παραλία της Κρήτης. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Μία 75χρονη γυναίκα, τουρίστρια, άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα στο Αμμούδι. Βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Είναι μία παραλία η οποία έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της, την ανέσυραν λουόμενη από τη θάλασσα. Όμως, δυστυχώς, παρά και τις προσπάθειες των διασωστών από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο έφτασε στο σημείο, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονταν στην παραλία, δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε. Λοιπόν, Αλκιόνη, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.